Με τις δέουσες τιμές στα Χανιά τίμησαν σήμερα την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο εορτασμός για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 έγινε με μέτρα και αποστάσεις όπως επιβάλλει ο κορονοϊός, με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών να δίνουν υποβροχή το παρόν στο μνημείο των πεσόντων της πόλης. Στις επετειακές εκδηλώσεις την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, αλλά η διατήρηση αυτής της ελευθερίας, της λευτεριάς, θέλει σύνεση και λογική. Ελπίζω να έχουμε, να συνεχίσουμε και αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι και μονιασμένοι να πάμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο μπροστά. Και είναι και μια ευκαιρία στη χώρα μας να επανασυσταθεί στον κόσμο απέναντι στις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η σημερινή Ελλάδα είναι γέννημα της Επανάστασης. Δεν μας χαρίστηκε, δεν μας έτυχε, αφού τη θεμελίωσαν, μας την παρέδωσαν αυτοί που πήραν τα όπλα πριν 200 χρόνια για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Μια χώρα που πρέπει να μας κάνει περήφανος, πρέπει να μας θυμίζει καινούργια αυτή αυτοπεποίθηση, την οποία αυτή η αυτοπεποίθηση πρέπει να την παρατάμε τα παιδιά μας για να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο αύριο. Όποτε οι Έλληνες συλλογικά προσπάθησαν, όποτε συλλογικά διεκδίκησαν, τα κατάφεραν. Και στην βάση αυτής της ιστορικής μνήμης οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί υπερβαίνουμε τις όποιες δυσκολίες. Νωρίτερα εψάλλει η καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Τέσσερις εορταστικές εκδηλώσεις φέτος και στην πόλη του Ρεθύμνου. Μετά την καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών κατέθεσαν στεφάνια τιμώντας τους ήρωες της Επανάστασης. Συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Μας θυμίζει τους αγώνες των προγόνων μας. Και επίσης αποτελεί μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τους αγώνες που έχουμε στο εξής ως ελληνικό έθνος. Το μυαλό όλων μας είναι στη μεγάλη μάχη που δίνει αυτή την περίοδο η κοινωνία μας, η χώρα και το δημόσιο σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή υγειονομική απειλή και μια μεγάλη κρίση που εξελίσσεται δυστυχώς αυτές τις μέρες σε υγειονομική τραγωδία. Χρόνια πολλά να έχουν δύναμη η υγεία, να ανταπεξέλθουμε από αυτή το μεγάλο κακό της πανδημίας που έχει βρει όλη την Ιθήλιο. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παίρνουμε μηνύματα και από τις δύο αυτές γιορτές και να νιώθουμε πάντα δυνατοί και ικανοί να πολεμούμε κάθε εχθρό.